Από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα το πρωί έχουν συγκεντρωθεί περίπου 500 υπογραφές στο περίπτερο που έχουν στήσει οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων στο πάνω μέρος της πλατείας Ελευθερίας, απέναντι ακριβώς από το επιμελητήριο Καβάλας. Στο μεταξύ, αλλεπάλληλες είναι οι συναντήσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων με κυβερνητικά στελέχη. Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ζήτησε συνάντηση με τον ίδιο τον Λαβρέντη Λαβρεντιάδη αλλά και τον Διονύση Μπεχράκη. Ενώ εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΛΦΕ Ελληνικά Λιπάσματα πραγματοποιούν αλλεπάλληλες συναντήσεις στην Αθήνα με τους υπουργούς Κατρούγκαλο και Δραγασάκη. Ενώ αμέσως μετά υπάρχουν πληροφορίες ότι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Το Μεΐδιο εξακολουθείτε να βρίσκεστε επιποδός. Βλέπουμε εδώ ότι συγκεντρώνεται και υπογραφές των πολιτών διερχόμενων από την Πλατεία Ελευθερίας, αλλά κλείνονται και κάποια ραντεβού με αρμόδιους υπουργούς για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Εδώ συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών. Ευχαριστούμε όλους τους καβαλιώτες που μας συμπαραστέκονται. Το πρόβλημα αγγίζει πραγματικά τους πάντες, όχι μόνο εμάς. Είχαμε συναντήσει τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος έκλεισε μια σειρά επαφών με κυβερνητικούς εκπροσώπους, τον κύριο Κατρούγκαλο. Και επίσης έχουμε και μια συνάντηση με τον κύριο Καμένο αύριο. Οι εξελίξεις συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία πραγματικά θα λύσει το πρόβλημα, γιατί θα απελευθερωθεί από αυτό το πρόβλημα όλος ο ελληνικός λαός. Ο κόσμος που διέρχεται από εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, τι σας λέει? Μας συμπαραστέκεται, καταλαβαίνει το πρόβλημα. Κάποιοι δεν το γνωρίζαν το πρόβλημα, τώρα το μαθαίνουν και μένουν έκπληκτοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Καβάλα. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις.